Όπως τα σύνορα του Εύρου το 2020, έτσι και τώρα, βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να προσπαθούν να περάσουν παράνομα από τη Λευκορωσία στην Πολωνία. Και πάλι η Ευρώπη φαίνεται να αδρανεί, αντί να δώσει αποφασιστική λύση, προστατεύοντας τα σύνορά της. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, την καλεί σχεδόν εκβιαστικά να χορηγήσει ευρωπαϊκά κεφάλαια στη Λευκορωσία, ώστε να μην αφήσει τους μετανάστες να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέμε ευρωπαϊκά κεφάλαια, να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χρήμα από τον κόπο και τον ιδρώτα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, που θα έπρεπε να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και όχι να διοχετεύονται σε τρίτες χώρες κατά το δοκούν. Δοκιμασμένη συνταγή, αφού ήδη στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε κεφάλαια στην Τουρκία για να σταματήσει τις ροές μεταναστών στην Ελλάδα. Οι ροές όμως δεν σταμάτησαν ποτέ. Η εκροή κεφαλαίων δεν έφερε αποτέλεσμα. Μάλιστα, πρόσφατα ο Ερντογάν δήλωσε απειλητικά ότι αν ανοίξουν τις πόρτες, δεν ξέρει τι θα μπορέσει να κάνει η Ελλάδα. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν μας κάνει εντύπωση. Γνωρίζουμε ότι οι αξιωματούχοι δεν θέλουν να λύσουν το κατασκευασμένο πρόβλημα της μαζικής μετανάστευσης. Η δημιουργία συνθήκων που την δικαιολογούν είναι το όχημα για την επίτευξη του σκοπού τους. Την αλλίωση δηλαδή του πληθυσμού της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπως έχει σχεδιαστεί και αποφασιστεί προπολού. Ας θυμηθούμε το Δεκέμβριο του 2018 και την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την Ατζέντα 2030, η ελεύθερη μετακίνηση του οποιοδήποτε προσώπου δίποτε, η χορήγηση ίσων δικαιωμάτων στους μετανάστες με αυτόν τον γηγενών αυτοχθόνων πληθυσμών, η εκπαίδευση και η εργασιακή αποκατάστασή τους, με σκοπό την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, και από την άλλη η καταγραφή όλων όσων αντιτίθενται στη μετανάστευση και η λήψη μέτρων εναντίον τους, όπως η ποινικοποίηση ανάλογων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά λοιπόν που μας παρουσιάζουν είναι μεθοδεύσεις, εσκεμμένα και προδοτικά πολιτικά παιχνίδια εξουσίας στις πλάτες των ανθρώπων για την πραγματοποίηση της σχεδιασμένης ατζέντας τους. Οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν και προχωρούν στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων, υπονομεύοντας και καταστρέφοντας το μέλλον των ανθρώπων. Δημιουργούν το αίτιο και μας πλασάρουν τη λύση τους, υποτιμώντας την νοημοσύνη μας. Στόχος τους η ολοκληρωτική αλλίωση των κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι και θα είναι εδώ, ως ο μόνος παγκόσμιος ανθρωποκεντρικός οργανισμός για την αποκατάσταση της αλήθειας και του δικαίου και την ένωση όλων των Ελλήνων για την εγκαθίδρυση της πραγματικής δημοκρατίας των ανθρώπων. Ευχαριστώ.